Μητρικές υποθήκες μισθαγωγουμένος, πανευκλαίης στρατιώτης, όφθης Χριστού του Θεού,

τη 21η του μηνός Ιουνίου. Ιουλιανού του Ενκυλικία, Αφροδισίου Τερεντίου Επισκόπου Ικονίου, Ιουλιανού του Αιγυπτίου, Βασιλίσης Κελσίου Αναστασίου, Μαρκιανίλα των Μαρτύρων, νικιτα Νεομάρτυρος του Νησυρίου. Ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός από την Κυλικία καταγόταν από την Διοκεσάρια της Κιλικίας. Ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης βουλευτής, αλλά η μητέρα του ήταν χριστιανή. Γι' αυτό και ανέθρεψε τον ιό της Ιουλιανό σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου. Ο Ιουλιανός αγάπησε τόσο πολύ τον Εσταυρωμένο Κύριο, ώστε σε ηλικία 18 ετών ομολόγησε με πολύ θάρρος την πίστη του στον έπαρχο Μαρκιανό ενώ γνώριζε πως τον περίμεναν φρικτά βασανιστήρια. Πράγματι, μόλις το άκουσε αυτό ο έπαρχος, διέταξε και τον έδιραν ανελέητα και κατόπιν τον έριξαν στην πιο άθλια φυλακή. Έπειτα ο Μαρκιανός κάλεσε την μητέρα του Ιουλιανού να επισκεφθεί τον γιο της και να τον πείσει να αρνηθεί το Χριστό. Η χριστιανή γυναίκα, όταν συνάντησε τον νεαρό σπλάχνο της, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Προέτρεψε τον Ιουλιανό να μείνει στο ύψος του χριστιανικού του φρονήματος και τον ενεθάρινε να υπομείνει όλα τα μαρτύρια. Έτσι και έγινε. Όταν ο έπαρχος ξανακάλεσε τον Ιουλιανό, αυτός με περισσότερο θάρρος ομολόγησε μπροστά του και πάλι τον Χριστό. Εξοργισμένο τότε ο έπαρχος έκλεισε τον Ιουλιανό μέσα σε ένα σάκο με δηλητηριώδη φίδια και τον έριξε στο πιο βαθύ σημείο της θάλασσας, όπου μαρτυρικά ο Ιουλιανός παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Και έτσι δίκαια, λείψετε τον Στέφανον της ζωής, όν το ο Κύριος της αγαπώσιν αυτών. Άξια δηλαδή θα πάρει και ο Ιουλιανός το λαμπρό και ένδοξο στεφάνι της αιωνίας ζωής, που υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούν. Ο Άγιος Μάρτης Αφροδίσιος Δόξασε με το μαρτύριό του την γη της Κιλικίας. Γεμάτος θείο ζήλο, εργάστηκε για τον διαφωτισμό των απίστων, αποκαλύπτοντας το ψεύδο της ειδωλολατρίας και διδάσκοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο άρχοντας Διονύσιος, όταν πληροφορήθηκε την ενέργεια αυτή του Αφροδισίου, τον κατεδίκασε σε θάνατο. Στην αρχή τον έριξαν τροφή σε κάποια λενα μέσα στο αμφιθέατρο. Αλλά συνέβη κάτι παράδοξο. Η ορμή της Λέενας σταμάτησε λίγα βήματα από τον Άγιο και το πεινασμένο θηρίο τον προσπέρασε χωρίς να τον αγγίξει κατόπιν τον έκαψαν με πυρακτωμένο σίδερο και τελικά βρήκε μαρτυρικό τέλος μεταξύ δύο μεγάλων λιθαριών που τον είχαν βάλει και τον συνέθλιψαν. Το σώμα του κυριολεκτικά θρηματίστηκε, αλλά η δύναμη της ψυχής του και η πίστη του διατηρήθηκαν ακέραιες. Ο Άγιος Νεομάρτης Νικήτας ο νησύριο. Γεννήθηκε στην Νήσιρο το 1716, απογονείς οι οποίοι ήσαν προύχοντες στην κομμόπολη Μανδράκη της Νησύρου. Ο πατέρας του ήταν δημογέροντας του νησιού αυτού και έπεσε στην δυσμένεια των Τούρκων και για να αποφύγει τις τιμωρίες τους εξισλαμίστηκε με όλη του την οικογένεια και μετακόμισε στη Ρόδο. Ο μικρότερος γιος τους ονομάστηκε Μεχμέτ. Κάποτε όμως ο Μεχμέτ έμαθε πως ήταν χριστιανός και από την μητέρα του πληροφορήθηκε πως τον έλεγαν Νικήτα. Τότε σε ηλικία 14 ετών ο Νικήτας πήγε στην Νέα Μονή της Χίου, όπου στον ηγούμενο εξομολογήθηκε όλα όσα συνέβαιναν με αυτόν. Ο ηγούμενος τον παρέπεμψε στον εκεί εφησυχάζοντα την εποχή εκείνη, πρώην θηβών μακάριο, ο οποίος τον μύρωσε και του έδωσε χρήσιμες συμβουλές. Εκεί τον κατέλαβε ο πόθος του μαρτυρίου και με τις συμβουλές του ασκητού ανθίμου Αγιοπατερίτη, καθώς και με την ευχή των άλλων πατέρων της Νέας Μονής της Χίου, αναχώρησε για την πόλη της Χίου. Όταν έφτασε, του ζητήθηκε από τους Τούρκους ο κεφαλικός φόρος, το χαράτσι, τον οποίον δεν είχε πληρώσει τον παρέλαβε ο Τούρκος υπάλληλο Κρυμλής ονομαζόμενος για να τον οδηγήσει στην φυλακή στην θέση Βουνάκι. Τη στιγμή εκείνη πέρασε από εκεί κάποιος ιερέας Δανιήλ ονομαζόμενος και χαιρέτησε τον Νικήτα με το όνομα Μεχμέτ. Ο Κρυμλής όταν το άκουσε αυτό έμαθε περί πρόκειται και τον οδήγησε στον Αγάτ. Εκεί ο Νικήτας ομολόγησε με πολύ θάρρος την πίστη του στο Χριστό. Οι Τούρκοι με υποσχέσεις και με κολακίες προσπάθησαν να συγκρατήσουν τον μάρτυρα στην ψευτοθρησκεία τους. Επειδή όμως δεν μπόρεσαν να το καταφέρουν, τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια που διήρκησαν δέκα μερόνυχτα. Κατόπιν τον έσυραν σε κάποια άκρη της πόλεως, κάτω γυαλό ονομαζομένη, όπου οι δήμοι τον έστησαν κάτω από το ιβυρίτικο μετόχι και άρχισαν πάλι με κολακίες και υποσχέσεις μήπως μπορέσουν και τον μεταπίσουν. Αλλά ο Άγιος απάντησε «Χριστιανός είμαι, νικήτας ονομάζομαι και νικήτας θα πεθάνω». Τότε τον αποκεφάλισε ο ίδιος ο Κρυμλής στις 21 Ιουνίου του 1732 σε ηλικία 16 ετών στην πόλη της Χίου. Οι Τούρκοι για να μην πάρουν οι χριστιανοί κάτι από το ιερό του Λύψανο αφού το άλυψαν με ακαθαρσίες, το πέταξαν στη θάλασσα. Σήμερα στην γενέτειρα του Αγίου, στο μανδράκι της Νησίρου, υψώνεται βυζαντινός ναός που τιμάται στην μνήμη του Αγίου Νικήτα.